Η νύχτα της 20ης Ιουνίου του 1978 θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια νύχτα ρουτίνας. Ήσυχη, θερμή, η Ιταλία κερδίζει στους τηλεοπτικούς δέκτες την Αυστρία 1-0 για το Μουντιάλ της Αργεντινής σε ένα μάτς ρουτίνας. Ωστόσο υπάρχει ένας υπόκοφος φόβος από τις 8 Μαΐου σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη διάχυτος, διότι ο Εγκέλαδος δεν την ξεχνά και συχνά πυκνά την ταρακουνά με αποκορύφωμα το προηγούμενο απόγευμα του Αγίου Πνεύματος, οπότε και είχαμε μια σεισμική δόνηση προειδοποιητική 5,3 ρίχτερ. Καμία ανησυχία, διαβεβαίωνε μέσω του πρωτοσέλιδου της εφημερίδος Θεσσαλονίκη ο τότε καθηγητής της σεισμολογίας, ο κύριος Βασίλης Παπαζάχος. Για την ακρίβεια έγραφε γιατί αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. Βέβαια η φασαρία είχε αρχίσει παλιά, από το φθινόπωρο του 76 προς το 77. 24 δε του Μαΐου έγινε ένας μείζον σεισμός, ο οποίος ανησύχησε πάρα πολύ κόσμο. Τότε βγήκαμε για πρώτη φορά έξω. Ωστόσο μετά ξεχάστηκε, άρχισε μια έντονη συζήτηση. Το αποτέλεσμα, μια ομάδα μηχανικών από το Τεχνικό Επιμελητήριο πηγαίνει στο Βουκουρέστι, που ήταν η πόλη που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη είχε παρασαλευθεί από έναν μεγάλο σεισμό, και άρχισαν να καταλαβαίνουν λεπτομέρειες για το πώς μπορούσαν να αντιδράσουν. Για παράδειγμα, τότε ανακαλύψα για πρώτη φορά ότι τα δυσγωνιαία κτίρια, δηλαδή οι πολυκατοικίες που είχαν δύο γωνιές ελεύθερες στο δρόμο, ήταν πολύ πιο επικίνδυνες, και πως οι πολυκατοικίες που αριστερά και δεξιά τους είχαν άλλα κτίσματα ήταν λιγότερο. Αυτές οι απλές αρχές που σήμερα τις παίζουν και τα παιδιά στα δάχτυλα, τότε ήταν τελείως άγνωστες. Τι γίνεται λοιπόν σε 11 και 3, 20 του μηνός? Έμελε να έρθει η ώρα 11 και 3 λεπτά για να επιβεβαιωθούν αυτά που μόλις είπες. Ο υπόκοφος φόβος γίνεται αρχικά υπόκοφη βοή και στη συνέχεια ένα σεισμός διαρκείας 30 δευτερολέπτων περίπου, 6,5 ρίχτερ έντασης. Ταρακουνιέται όλη η πόλη, η οποία όντως δεν έχει την κουλτούρα του σεισμού. Ο πανικός είναι κάτι το ασύλληπτο και καταραίει μια τέτοιου είδους πολυκατοικία, η δυσγωνιαία πολυκατοικία του Νίκου, όπως τη λέγανε, στο κέντρο της πλατείας Υποδρομίου, όπου σήμερα είναι το κέντρο ιστορίας, αφήνοντας κάτω της 29 νεκρές ψυχές και προσθέθοντας στους νεκρούς άλλους 20 από διάφορα επεισόδια, όπως μπαλκόνια που κατέρευσαν, γλάστρες που έπεσαν σε κεφάλια, ακόμη και καρδιακές προσβολές. Και άνθρωποι που πηδήσαν από ρόφους για να γλιτώσουν. Ακριβώς. Καταρχήν η πόλη ολόκληρη στέναξε. Ακούστηκε ένας τριγμός. Και μετά καλύφθηκε από ένα σύννεφο λεπτής κοκόδου σκόνης. Και ο δε κόσμος φράκαρε αμέσως τα πάντα. Τότε δεν ήταν και τόσο έντονη η δρόμη, ούτε καν 3 Σεπτεμβρίου δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε δηλαδή τρόπος να φύγεις παρά μόνο από τη Δύση ή από την Ανατολή. Και έτσι λοιπόν συναντήθηκε το φαινόμενο στις δύο εξόδους αυτές της πόλης να φρακάρουν όλα τα αμάξια, να μποτιλιάρουν κορνάροντας αλακάιρο, χωρίς να προχωρούν ουσιαστικά. Οι κάτοικοι να βρουν νησίδα σωτηρίας στα πάρκα, όπου σιγά σιγά με το πέρασμα των ημερών στήθηκαν και τα πρώτα αντίσκηνα. Κινούν αίτιο αυτού του σεισμού, θεωρήθηκε το ρήγμα μεταξύ Κορώνιας και Βόλβης, των λιμνών εκεί, στον Στίβο, στο χωριό Στίβος. Ακούστηκαν πολλά για τα θύματα της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Έμεινε γνωστή στη διάρκεια των χρόνων ως η πολυκατοικία του Νίκου. Ήταν η μόνη που κατέρευσε, αλλά και πολλές άλλες υπέστησαν σοβαρές ζημιές. 14.000 ήταν συνολικά αυτές οι οποίες ήταν κίτρινες και κόκκινες. Κίτρινες και κόκκινες ήταν 13.918, το 21% των κτηρίων ήταν κίτρινες, δηλαδή κατοικήσιμες αλλά με σοβαρές ζημιές, και μη κατοικήσιμες ήταν 3.170 κατοικίες, δηλαδή το 4,5% των πολυκατοικιών. Η Θεσσαλονίκη, οι κατοικίες της, θα έλεγα, βγήκαν υγιείς. Το 75% των κατοικιών βγήκαν υγιείς. 1,2 δις επενδύθηκε για να φτιαχτούν. Αλλά από τότε η Θεσσαλονίκη νομίζω ότι είναι πιο έτοιμη. Πάντως μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα που την εποχή εκείνη ακούστηκαν πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσα από αυτά είναι διωγγωμένα και πόσα όχι. Όπως για παράδειγμα, ήξεραν ότι θα γίνει σεισμός.
Αυτό εγώ δεν μπορώ να το διαβεβαιώσω. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι άτομα που ήταν κοντά σε πρόσωπα της τότε διοίκησης είχαν φροντίσει να πάνε στην Καβάλα, στην Δράμα, σε επαρχιακές πόλεις. Αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω με τηλέφωνα και διευθύνσεις. Το δεύτερο που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι τόσο σίγουροι ήταν ότι θα γίνει κάποιος μεγάλος δημός και τα λοιπά, ότι από την επόμενη μέρα άρχισαν να ισχύουν κάτι σχέδια κατεδάφισης. Για παράδειγμα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν έμεινε κανένα νεοκλαστικό στη Βασιλεία της Σοφίας. Όλα εκείνα τα δικαστήρια, τα παλιά και τα λοιπά, κατεδαφίστηκαν αμέσως. Το Μεντιτερανέ θεωρήθηκε κατεδαφιστέο ενώ ήταν διατηρηταίο. Και όταν είναι κάτι διατηρηταίο και είναι και κατεδαφιστέο, το αναστηλώνεις, δεν το κατεδαφίζεις. Να τελειώσουμε με δύο εικόνες κάμεο. Η πρώτη είναι ότι επί τρεις τουλάχιστον μήνες η Θεσσαλονίκη ήταν έρημη τα βράδια. Υπήρχαν μόνο κάτι περιπολίες και πιάναν κανένα μικρολοποδίτη. Κανείς δεν πατούσε στην πόλη, κανείς δεν κοιμόταν στην πόλη. Όλοι μέναν στα τζαντήρια ή στη Χαλκιδική, το πήγαινε λαδέ που γινότανε το ποτηλιάρισμα, κάθε πρωί ήταν το κάτι άλλο. Το δεύτερο που ήταν χαρακτηριστικό ήταν ότι με αυτή την ευκαιρία απέκτησαν οι Θεσσαλονικείς σαν μόνιμο και τεράστιο επίνιό τους τη γνώση της Χαλκιδικής. Ήταν η αρχή της κατάληψης της Χαλκιδικής. Αποδείχτηκε πάντως ότι η πόλη μπόρεσε να αντέξει. Και όχι μόνο μπόρεσε να αντέξει, αλλά πρόκοψε από εκεί και πέρα. Και η πόλη έβαλε γερά θεμέλια στις πολυκατοικίες της πλέον. Αυτό είναι αλήθεια.